Γεια σας. Σήμερα είμαστε στο εστιατόριο. Το βίντεο αυτό ανήκει στη σειρά των βίντεο με τον τίτλο «Ιταλικά για τα ταξίδια σας». Λοιπόν, έχουμε δει διάφορες περιπτώσεις, αεροπλάνο, ξενοδοχείο, σήμερα θα δούμε το εστιατόριο, μέσα μεταφοράς και πολλά πολλά άλλα. Έτσι μπορείτε να επισκεφτείτε την Ιταλία μαζί μας. Θα έρθετε να μάθουμε Ιταλικά φέτος με μένα ή με άλλους αξιόλογους καθηγητές και το Πάσχα και το καλοκαίρι θα εκδράμουμε στην Ιταλία όπως κάναμε και φέτος και το Πάσχα και το καλοκαίρι. Λοιπόν, siamo al ristorante, siamo al bar. Να δούμε το λεξιλόγιο που μας χρειάζεται και οι φράσεις οι οποίες παίζουν σε αυτούς τους χώρους. Καταρχάς, il catalogo o il menu. Il catalogo o la lista. La lista, per favore. Λέγεται και έτσι. Ordinare. Possiamo ordinare. Μπορούμε να παραγγείλουμε. Possiamo ordinare. Vorrei ordinare. Θα ήθελα να παραγγείλω. L'ordinazione. Η παραγγελία. L'ordinazione. Il cameriere, la cameriera. Το garçon. Έτσι, ο σερβιτόρος. Il cameriere, la cameriera. Un tavolo per sei persone. Σε άλλα βίντεο είδαμε το ρήμα prenotare, που θα πει κάνω κράτηση, έτσι, fare una prenotazione. Οπότε, vorrei prenotare un tavolo per sei persone, per quattro persone, per otto persone. Il piatto, το πιάτο. Il cucchiaio, το κοχλιάριο, il cucchiaio, το κουτάλι, il coltello, το μαχαίρι, la forchetta, το πιρούνι, la forchetta, il bicchiere, το ποτήρι, γι' αυτό λέμε un bicchiere di vino, per favore, un bicchiere di vino rosso, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere d'acqua, la bottiglia, una bottiglia di vino. Una bottiglia di acqua minerale, θα δούμε παρακάτω τα νερά, minerale naturale, una bottiglia d'acqua, di acqua. La tazza o la tazzina, το espresso, γιατί αυτό είναι ο καφές, λέμε μόνο καφέ στην Ιταλία, δεν λέμε un καφέ espresso, εννοείται ότι είναι το espresso, οπότε είναι la tazzina, una tazzina di caffè. Η tazza, tazza grande. Tazza grande, μερικοί προτιμούν λίγη το καφέ σε tazza grande, σε μεγάλο φλιτζάνι. Il tovagliolo, είδαμε σε προηγούμενο βίντεο ότι λέμε asciugamano, η πετσέτα μπάνιου, χεριών, σώματος, asciugamano. Ενώ εδώ, στο τραπέζι, στο φαγητό, λέμε tovagliolo, il tovagliolo, η πετσέτα φαγητού. Και λέμε και il tovagliolino, il tovagliolino di carta, il tovagliolo di carta, που είναι η χαρτοπετσέτα, η χαρτοπετσέτα. Gli antipasti, πάμε στα φαγητά, gli antipasti, τα ορεκτικά, gli antipasti, έτσι, τα hors d'oeuvre, τα πριν από το γεύμα, ante και pasto, πριν από το κυρίως γεύμα. Il primo piatto, il secondo piatto, il primo piatto είναι πάντα ζυμαρικό, κάτι, μια σούπα ή ριζότο και il secondo piatto που είναι carne o pesce, κρέας ή ψάρι. Και contorno. Μπορεί να, μας ρωτήσει το γκαρσόνι per contorno, patate o insalata, per contorno, για γαρνιτούρα, patate o insalata, patate o insalata. Dessert που είναι το επιδόρπιο. Il dolce, το γλυκό, il gelato, το παγωτό, είδαμε πριν gelataio και gelateria σε προηγούμενα βίντεο αυτής της σειράς. Semifreddo, τι μας λέει η λέξη, semifreddo, μισό κρύο, δεν είναι παγωτό, δεν είναι πάστα ζεστή, είναι το parfait, semifreddo, παγωτό parfait.
cioccolato, η σοκολάτα. Acqua minerale, metallico nero, acqua minerale gassata, aereuho, anthracuho, che acqua minerale naturale, fisico nero, non gassata, δεν έχει αέριο μέσα, δεν είναι ανθρακούχο, ή λίσσα, λίσσο σημαίνει λίος, αλλά είναι και το στυλ για το νερό, έτσι που δεν έχει μπουρμπουλήθρες, δεν είναι ανθρακούχο. Acqua in bottiglia, acqua in bottiglia, εμφιαλωμένο νερό, acqua imbottigliata, imbottigliare το ρήμα, εμφιαλώνω. Una soda, un succo di frutta, χυμός από φρούτα. Un succo di pompelmo, grapefruit, un succo di pomodoro, succo di mele, di pesca. Ωραία. Una limonata, un'aranciata, lemonada και πορτοκαλάδα. Limonata, aranciata. Αυτά είναι όπως είναι οι ήδη, ας πούμε. Ενώ una spremuta di arancia, una spremuta di pompelmo, από το ρήμα spremere, που είναι πρέμερε, πιέζω, αλλά από όλες τις πλευρές, άρα spremere, στίβο, una spremuta di di arancia, una spremuta di pompelmo, θα πει φυσικός χυμός πορτοκαλιού και grapefruit. Una bibita, la bibita. La bibita είναι γενικά και αόριστα το αναψυκτικό. Una bevanda non alcolica e fresca. Και όταν λέμε φρέσκο στα ιταλικά εννοούμε κρύος. Δροσερός σημαίνει, φρέσκο σημαίνει, κάτι που δεν είναι μπαγιάτικο και κρύο. Κρύος. Είχα πει κάποτε στο Λονδίνο fresh μια Coca-Cola και με κοιτάζανε επηρεασμένοι από τα ιταλικά. Ναι. Molto fresca. Una Coca-Cola molto fresca, per favore. Με την έννοια πολύ κρύα. Άρα παγωμένη. Il latte, το γάλα. Un caffè, είναι πάντα είπαμε το espresso. Un cappuccino, το cappuccino, το οποίο δεν πίνεται συχνά, πίνεται για πρωινό ή πολύ μακριά από τα γεύματα, ποτέ δεν ακολουθεί το γεύμα. Οι Ιταλοί το βλέπουν αυτό σαν μια φρικτή έτσι, επιλογή. Il tè, το τσάι, aperitivo, το aperitif, il vino, το κρασί, vino bianco, vino rosso, l'whisky, la vodka, il cocktail, ghiaccio, il ghiaccio, ο πάγος, ghiaccio, και κουμπέτι di ghiaccio. Τα παγάκια λέγονται κυβάκια πάγου. Κουμπέτι di ghiaccio. Il cubo είναι ο κύβος, κουμπέτι di ghiaccio. Τώρα στην Τοσκάνη τα λένε και ghiaccioli, αλλά δεν νομίζω ότι το ξέρουν, το χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι Ιταλοί. Il sale, il pepe, το αλάτι, το πιπέρι. L'olio, l'aceto. Όλιο, aceto. Λάδι, ξύδι, γι' αυτό λέμε και σωτόλιο, σωτακέτο, τα τουρσιά. Άλλα είναι κάτω από το λάδι, σωτόλιο, τα μανιτάρια ας πούμε, σωτακέτο, το τουρσί, έτσι, είναι κάτω από το ξύδι και τα διατηρούμε μέσα στο ξύδι, σωτακέτο. Τζούκερο, η ζάχαρη, τζούκερο είναι τζολέτε, ζάχαρη σε κύβους. Zucchero scuro o zucchero bruno, zucchero scuro, i caffè zaccheri, i mavri zaccheri, puleme. Buffet, το buffet, o un rinfresco. Μετά από την διάλεξη θα ακολουθήσει un rinfresco, δεν είναι για να χορτάσουμε, είναι για να δροσιστούμε, κάτι να τσιμπήσουμε, κάτι να πιούμε, rinfresco, rinfresco, ένας buffet, κάτι το ελαφρύ. Il pane, το ψωμί, il panino, un panino, το sandwich ή μικρό ψωμάκι που συνήθως είναι γεμάτο με κάτι. Οπότε λέμε un panino al formaggio, un panino al prosciutto και ό,τι έχει κανείς και ό,τι εποχή είναι βάζει και είναι τα διάφορα panini. Tramezzino, tramezzino είναι σε τρίγωνα,
θα λέγαμε κάτι σαν club sandwich. Το ψωμί είναι σε τρίγωνα, ειδικό ψωμί, φτιαγμένο με γάλα, μαλακό κτλ. Και μέσα μπαίνει πάλι ό,τι έχει η περιοχή, ό,τι έχει η εποχή. Il cornetto, cornetto, σαν να λέει κερατάκι, έτσι, που είναι το κουρασάν, ή la brioche, brioche, έχουν μια μικρή διαφορά, εν πάση περιπτώσει είναι η κατηγορία των κουρασάν. Uno spuntino, fare uno spuntino, τσιμπάω, κάνω, παίρνω ένα μεζέ ή κολατσίζω, fare uno spuntino. La carne, το κρέας, il pollo, το κοτόπουλο, il maiale, το χοιρινό, δεν λέμε ποτέ πόρκο, πόρκο είναι για να βρίσουμε, έτσι, il maiale, una fettina di maiale, maiale, il vitello, που είναι το μοσχάρι. Piatti vegetariani, sono vegetariano, significa non mangio carne. Sono vegano, non mangio niente di origine animale. Va bene, vegano, vegan. Piatti vegetariani, λοιπόν, χορτοφαγικά πιάτα, φαγητά. Il pesce, το ψάρι. Il polpo, polpo, polipo, polpo, το χταπόδι. Πολύπους, σαν να λέει, il polipo. Il calamaro, το καλαμάρι. Frutti di mare, frutti di mare, γενικά τα θαλασσινά. Frutti di mare, καρπί της θάλασσας. Οι γκάμπεροι είναι οι γαρίδες. Έχουμε και γκαμπερέτι, έτο είναι υποκοριστικό. Γκαμπερόνι, όνι, που είναι οι καραβίδες, κάτι πιο μεγάλο. Λαραγκόστα, ο αστακός, λαραγκόστα. Πατάτε φρίτε, τηγανιτές πατάτες, λινσαλάτα, η σαλάτα, verdura cotta, μας λέει χόρτα βραστά, είναι δηλαδή χόρτα, αυτό που λέμε βραστά λαχανικά ή χόρτα, χόρτα, verdura cotta. Τζούπα, μινέστρα, είναι δύο λέξεις με μια διαφορά την εξής, la minestra, minestra, είναι σούπα με ζυμαρικό μέσα. Ενώ la zuppa είναι σούπα με οτιδήποτε άλλο, δηλαδή zuppa di pesce, ψαρόσουπα, zuppa di legumi, με όσπρια, zuppa di, zuppa di ρύζο, για να περιγράψουμε το αυγολέμονο θα πούμε una zuppa di ρύζο, δηλαδή ό,τι δεν είναι ζυμαρικό το λέμε με το zuppa και όχι με το pasta. La frutta, τα φρούτα, il κοκόμερο, κοκόμερο ή αγγούρια, είναι το καρπούζι, il μελόνε, το πεπόνι και λούβα, λούβα, χωρίς πληθυντικό, το σταφύλι, mangio poca uva, molta uva, questa uva è fresca, questa uva è molto cara, σαν να είναι ένα πράγμα, λούβα. Lo yogurt, παίρνει το άρθρο lo γιατί αρχίζει από το Y, lo yogurt, il formaggio, il burro, formaggio είναι το τυρί, il burro, το βούτυρο, έτσι λέμε, la mattina mangio, a colazione mangio, una fetta di pane, μια φέτα ψωμί, con burro e marmellata, λέμε τώρα, με βούτυρο και μαρμελάδα. La trattoria, l'osteria, la taverna. Έχουμε il ristorante, αλλά la trattoria είναι εστιατόριο φτηνότερο από το, και μικρότερο από το ristorante, με συνήθως σπιτική κουζίνα. Κάτι ακόμα πιο απλό είναι το osteria, μπορούμε να το πούμε και μαγέρικο ή κρασοπουλιό, έχει και το κρασί μέσα το osteria συχνά. Και la taverna επίσης, που μπορεί να έχει και κάποια μουσική και τα λοιπά, επίσης κάτι πολύ απλό και με σπιτική κουζίνα. Il bar, il barista, ο barman, la paninoteca, la paninoteca, είναι κάποιο μπαρ που έχει μόνο πανίνι. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι γιάπης, τα Golden Boys στο Μιλάνο κυρίως και τα λοιπά, εδώ και χρόνια τα λένε, έχει βγει αυτός ο όρος, πανινάρι, δηλαδή που ζούνε, τρέφονται με πανίνι. Γιατί μετά πρέπει να πάνε να δουλέψουν, να βγάλουν πολλά χρήματα. Δεν μπορούν να χάνουν χρόνο να γυρίσουν σπίτι ή να τρώνε στο εστιατόριο κανονικά. Αλλά όλα σηκιάμενο πανινάρι. Και
Και λέμε και τάβολα φρέντα, τάβολα φρέντα που είναι ένα snack bar, έτσι με πρόχειρα φαγητά πάλι. Il caffè, το καφέ, ο bar, την καφετέρια τη λέμε και bar στα ιταλικά. Cucina locale, cucina locale, τοπική κουζίνα, cucina locale. Cucina casalinga, casalingo θα πει σπιτικός, casalinga είναι και νοικοκυρά. La mia mamma non lavora, è casalinga. E mi piace la vita casalinga. È un ragazzo casalingo, ama la casa. Allora, cucina casalinga είναι σαν να λέμε μαμαδίστικη κουζίνα, κατά κάποιο τρόπο. Cucina internazionale, διεθνής κουζίνα. La colazione, il pranzo, la cena, είπαμε τα τρία κυρίως γεύματα, tre pasti principali, colazione, pranzo, cena. Πρωινό, πρόγευμα, γεύμα και βραδινό. Πάμε σε κάποιες προτάσεις. Mi scusi, c'è un ristorante da queste parti? Mi scusi, c'è un ristorante qui vicino? Υπάρχει ένα εστιατόριο εδώ κοντά. C'è un ristorante da queste parti? Non lo so, mi dispiace. Για να απαντήσουμε δεν ξέρω, δεν λέμε non so, έρχεται λίγο απότομα του κάθετε του Ιταλού. Non lo so, δεν το ξέρω αυτό το συγκεκριμένο που με γνωρίζετε, που με ρωτάτε, δεν γνωρίζω. Άλλα πράγματα τα ξέρω, αλλά αυτό non lo so. Mi dispiace, ma non lo so. Non lo so, mi dispiace. Buon appetito, καλή όρεξη. Και η απάντηση, Αντρώνε και οι άλλοι συνδετημόνες, grazie altrettanto, grazie altrettanto. Τώρα, per cortesia, mi porti il catalogo, per cortesia, είναι ένας άλλος τρόπος για το per favore που έχουμε δει περισσότερες φορές, per cortesia, από ευγένεια, σας το ζητάω επειδή είστε ευγενείς και θα μου κάνετε τη χάρη, cortese, θα πει gentile. Per favore, per cortesia, per gentilezza, όλα αυτά είναι τα σας παρακαλώ. Per cortesia, mi porti il catalogo, μου φαίνεται τον κατάλογο, αν είμαστε πολλοί, ci porti il catalogo. Και cosa desidera, τι επιθυμείτε, τι επιθυμεί η αφεντιά σας, έχω πει για την αφεντιά, Και cosa desidera, και cosa desidera ordinare. Vorrei ordinare, vorrei, θα ήθελα. Ζητάμε πάντα με το vorrei, θα ήθελα και όχι με το voglio. Mm-hmm. Vorrei assaggiare, θα ήθελα να δοκιμάσω, το assaggiare πάλι είναι δοκιμάζω τη γεύση κάποιου πράγματος τρώγοντάς το ή πίνοντάς το. Αυτό το λέμε και provare, αλλά provare είναι και για άλλα πράγματα. Provare un vestito, per vedere se mi sta bene o no, provare, assaggiare, una bevanda, assaggiare un piatto locale, δοκιμάζω ένα τοπικό φαγητό. Cosa prende per primo, signore, signora, cosa prende per primo, τι παίρνετε για πρώτο πιάτο. Και cosa beve, τι πίνετε. Vorrei un bicchiere di vino bianco e una bottiglia di acqua minerale. Vorrei un bicchiere di vino bianco, δεν θα ανοίξει μπουκάλα, αυτός είναι ένα ποτήρι λευκού κρασιού και ένα μπουκάλι μεταλλικού νερού, una bottiglia di acqua minerale και πρέπει να το εξηγήσουμε minerale gassata o minerale naturale, non gassata, liscia, liscia. Και τελειώνουμε ρωτώντας, ζητώντας, να πληρώσουμε κιόλας, θα πληρώσουμε, όλη αυτή η φασαρία δεν είναι για έτσι. Il conto per favore, il conto per favore, το λογαριασμό παρακαλώ. Πληρώνουμε, λέμε ecco a lei 50 euro, ορίστε σε εσάς, όταν δίνουμε κάτι λέμε ecco a lei. Αν δίνουμε σε κάποιον φιλικά μπορώ να του πω ecco ti, να σου, να σε σένα, ecco ti. Λοιπόν, ecco a lei 50 euro, tenga il resto, κρατήστε τα υπόλοιπα. Il resto, τα resta είναι resto στα ιταλικά, στον ελληνικό, όχι i resti που θα πει τα υπολείμματα, κάτι που περίσσεψε, i resti dell'acropolis antica, i resti di un monumento antico, κάτι που περίσσεψε από μια καταστροφή που απέμεινε,
Έτσι, όχι, il resto είναι τα χρήματα. Tenga il resto, κρατήστε τα υπόλοιπα, τα resta. Έτσι. È permesso fumare qui ή si può fumare qui. È permesso, επιτρέπεται. È permesso. È permesso fumare qui, επιτρέπεται να καπνίσει κανείς εδώ, ή si può fumare qui, μπορεί κάποιος να καπνίσει εδώ, si può fumare qui. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το permesso. Το συγγνώμη το λέμε scusi, αν κάναμε κάτι σε έναν άνθρωπο, τον πατήσαμε, έτσι, έχουμε καθυστερήσει κτλ. Όμως για να περάσουμε ή να μπούμε, λέμε permesso, permesso, θέλουμε να κατέβουμε, ο άλλος μπροστά μας δυσκολεύει στο λεωφορείο, permesso, permesso, devo scendere, permesso, έτσι, το γκαρσόν με τους δίσκους, μη γυρίσει απότομα κανένας πελάτης και του ρίξει τα πράγματα, permesso, permesso, έτσι, ακούμε αυτό, permesso, λοιπόν, non è permesso fumare ή è proibito fumare, è proibito fumare, απαγορεύεται να καπνίσετε, è proibito parcheggiare qui, è proibito, εντάξει, parlare ad alta voce, απαγορεύεται να μιλάτε με δυνατή φωνή. Και τους καλεσμένους που τους λέμε invitati, invitato λοιπόν ο καλεσμένος, perché lo abbiamo invitato, questa persona l'abbiamo invitata, έτσι, invitato, καλεσμένος, από το ρήμα invitare, ή ospite, φιλοξενούμενος, ospitare, φιλοξενώ, και ospitalità, η φιλοξενία, l'ospitalità d'Italia famosa, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο φάγαμε, ήπιαμε, διασκεδάσαμε, εντάξει, και θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο με άλλα θέματα, νομίζω εργασίας ή οικονομικά. Προς το παρόν σας χαιρετώ, ελάτε στη σχολή μας να μάθετε τα ιταλικά καλά από μένα ή από άλλους αξιόλογους συναδέλφους και άμεσα βάλτε ένα like και εγγραφείτε, αν δεν έχετε εγγραφεί, 14.000 μέλη έχει η ομάδα μας. Ciao, ciao, ciao.